Καλώς ήρθατε στους Raw Fighters. Είμαι ο Σταύρος. Και εγώ είμαι ο Τάσος. Καλά ακούτε, ελληνικά μιλάμε. Λοιπόν, σε αυτό το βιντεάκι το καινούριο που κάνουμε θα ξεκινήσουμε ένα είδος commentary, στο οποίο θα τσατάρουμε, θα κάνουμε ρε παιδί μου podcast φάση. Ναι, θα κάνουμε κουβέντα για τις μάχες που κάναμε, ενώ σας δείχνουμε ήδη βιντεάκι με τις μάχες που κάναμε για το προηγούμενο βίντεο, στο οποίο παίξαμε Street Fighter X Tekken. By the way, αυτό το grab δεν ήθελα να το κάνω κάπως τότε. Ναι. Θα καθόμαστε και θα λέμε τι μαλακίες καθόμαστε και κάναμε. Λοιπόν, κάπου εδώ εσύ αρχίζεις να κάνεις το combo με το tag, εγώ μπαίνω μέσα και κάνω το ωραίο combo που ξέρω να κάνω. Δεν ξέρω τίποτα άλλο να κάνω σε αυτό το παιχνίδι. Παίζεις Street Fighter γενικότερα. Ναι, ισχύει. Παίζω πολύ SF. Παίζεις στη φάση Street Fighter 4 με τον body σου. Ναι. Εγώ σου έκανα tag combo εκεί πέρα γιατί... Ναι. Δεν θυμόμουν τίποτα. Σχεδόν δεν έχω παίξει καθόλου αυτό το παιχνίδι. Ναι, ισχύει. Ούτε εγώ χωρίς να παίξω πολύ καιρό, αλλά επειδή έχω παίξει κόντι, ξέρεις ότι θυμάμαι. Κάνω εδώ και το ωραίο το tag combo, εσύ πήγαινε να κάνεις κάτι καλό και αλλά ξέχασες. Όχι, δεν ήταν το ξέχασα, το έκανα ακριβώς, απλά το lag δεν βοήθησε τόσο πολύ. Ναι, ισχύει. Μπορεί να φτιάξαν κάπως το lag, αλλά και πάλι ότι είναι εμφανής η... Εγώ το χάνω εκεί τελείως. Ναι, ισχύει αυτό που λες. Το έχουνε... Για κάποιο λόγο, ενώ είναι στην ίδια μηχανή που είναι με το SF, δεν έχει το ίδιο καλό. Και τον Hugo του έχουν νερφάρει κάποια πράγματα με τις κινήσεις, δηλαδή όταν με είδες ότι πήδηξα και έκανα το αυτό που λέω και στο επεισόδιο, το crouching heavy punch on the air, δηλαδή εντάξει, είναι κάτω γροθιά στον αέρα. Ναι. Αυτό, δηλαδή αυτό το πράγμα ακριβώς, άμα το έκανες νωρίτερα αφού πήδαγες, κρατούσε. Δηλαδή πρέπει να έχεις timing όταν το κάνεις. Κατάλαβα, ήταν δηλαδή κάπου ψηλο invincible και μπορείς να το κάνεις και από πριν. Ναι. Ενώ τώρα πρέπει να το κάνεις δηλαδή on point. Ναι, σαν το Zangief ένα πράγμα. Κατάλαβα. Εγώ εδώ τελειώνω το ματσάκι, πήγα να ρίξω την ούλτρα εκεί γιατί πολύ απλά ήθελα να ρίξω ούλτρα να τη δω όλη, αλλά δεν μ' άφησε. Ήθελες να τη ρίξω πιο πριν. Ναι, έπρεπε να τη ρίξω πιο πριν. Θα ήταν bad ascending κάπου. Ναι, τότε. Ναι. Λοιπόν, και τώρα έρχεται και το επόμενο ματσάκι. Πάλι με το ίδιο άτομο. Πολλά άτομα, όπως βλέπετε, βρήκαμε μέσα στο X-Take. Καλά, ναι, δεν φαντάζεσαι. Δηλαδή... Μαλάκα, τι νέκρα είναι αυτή. Δεν ξέρω. Και πριν βγει το 2013 patch, μας είχε βγει η πίστη να βρούμε πρώτα άτομο και δεύτερον να προσπαθήσουμε να παίξουμε. Πραγματικά ναι, θυμάμαι που το νοικιάσαμε. Και είμαστε σε φάση, ξέρω εγώ, τώρα θα δοκιμάσουμε να δούμε αν παίζει online. Αν παίξει online θα παίζει επεισοδιάκι. Μαλάκα, εντάξει, την ίδια μέρα θέλαμε να το γυρίσουμε πίσω. Βασικά το γύρισα πίσω και πήρα ένα ευρώ λιγότερο. το θέμα ήταν ότι... στο Scramble Mode ειδικά γινόταν πανικός, δηλαδή όταν έχανες και ήσουν στον αέρα έπρεπε να βλέπεις frame που πέφτεις για να δεις ότι... Άντε, πέσε μια ώρα να πάμε στο επόμενο match, δηλαδή τόσο lag. Εγώ εδώ μποτσάρω τελείως το tag combo. Και σε εκείνη τη φάση κιόλας είχες μιλήσει λίγο ελληνικά, ήθελες να πεις tag και πες μπες! Μπες γάμο το κερατό μου, μπες! Μπες μέσα Τάσο να καθαρίσεις μαλακίες μου. Αλλά ναι, εδώ πέρα μου φαίνεται... Παρόλο όμως που το νοικιάσαμε για μία επόμενη φορά, έχουμε τα DLC αυτή τη φορά. Ναι, έδωσα αρκετά λεφτά. Εντάξει. Έδωσα, έκανα αυτό το μεγάλο λάθος. Ήθελα κόντι και... Αφού ήθελες τόσο πολύ κόντι, λέω ας τα πάρω, να κάνουμε εκεί τίποτα. Εντάξει, δεν τα πήραμε κιόλα, θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει και τα alternative costumes και μετά να μπήξουμε λίγο παραπάνω το μαχαίρι. Το μαχαίρι δεν έχω δει κανένα να το χρησιμοποιεί το μαχαίρι εδώ πέρα, γενικότερα. Τώρα που είπα μαχαίρι έχεις δίκιο, ναι. Μα δεν έχει νόημα. Κοίτα, αυτό το παιχνίδι έχει μια βασική διαφορά πιστεύω από το SF, πέρα από τις άλλες. Έχει μια βασική διαφορά η οποία είναι ότι το άλμα εδώ είναι το παν, είναι δηλαδή... Πώς να σου το πω ρε παιδί μου, ψώνει και λάδι. Κάνεις δηλαδή, άλμα και άμα το κάνεις πει. Άλμα και μπορεί να περάσει από τα πάντα. Κάνεις άλμα και άμα κάνεις counter κιόλας μπορείς να κάνεις juggle. Ναι, για κάποιο λόγο δεν ξέρω τι έχουν κάνει, έχουν κάνει zoom, είναι πιο μικρές οι αποστάσεις. Με δύο άλματα να κάνεις, έχεις κλείσει την απόσταση σε έναν που σου κάνει ζώνη. Κοίτα, εγώ αυτό που έχω δει είναι ότι πολύ εύκολα μπορείς να χάσεις εδώ, δηλαδή ως υπερβολικά εύκολα. Το άλλο είναι, μπορεί να κάνουν κάποιες βελτιώσεις
γενικότερα στο παιχνίδι για να μην γίνονται συνέχεια time out και να μην γίνονται και αυτά τα glitch που γίνονται με το... που κάθεται ο άλλος και κάνει... τι είχε κάνει ρε? Ο Megaman με το gem. Ο Megaman που κάνει activate το gem στον αέρα και τελείωνε το παιχνίδι και ανήκαλε το παιχνίδι. Γιατί ο μαύρος ο γάτος, το γατί το μαύρο που έχει infinite. Εντάξει, τα βγάλουν αυτά για καλό μας. Δεν βγάζει, σίγουρα δεν βγάζει full damage, γιατί μετά από λίγο το damage scaling το ξεσκίζει και μετά από τα 99 hits εννοείται ότι σταματάει. Αλλά είναι σπαστικό ρε μαλάκα, γιατί ο άλλος ξοδεύει όλο το χρόνο, έχεις μείνει στα λίγα δευτερόλεπτα και μετά πάει. Anyway, τι βλέπουμε εδώ, βλέπουμε Blanca SF, ε. Εδώ προσπαθώ να κάνω κάποια πράγματα με τον Blanca από SF, δηλαδή, κοίτα εδώ αυτή τη φάση. Πάω να τον πιάσω, αφήνω ήδη το hit, προχωράω κανονικά για bait φάση και το grab δεν πιάνει. Δηλαδή πόσο αυτό πρέπει ήταν... να περιμένω για να κάνω αυτό grab. Αυτό ήταν πραγματικά, ναι, δεν έχω και εγώ λόγια για αυτό. Δηλαδή πώς πρέπει να κάνω throw εδώ πέρα, δεν ξέρω, τι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω, βέβαια, δεν με βάλεις μέσα καθόλου την ώρα και ξέρεις τι μου να στηρίξω, αλλά εντάξει. Αυτό που ήθελα να κάνω ήταν να χτυπήσω με roll και να πατήσω αμέσως το focus για να έρθεις, δηλαδή να ψοδέψω μπάρα για να έρθεις. Εντάξει, δεν θα ήταν το ίδιο. Εντάξει, κοίτα, πρέπει να ψαχτούμε άμα θέλουμε να κάνουμε τις μαλακίες. Βέβαια, όταν είχαμε την ομάδα Hugo, είχαμε μάθει κάτι ωραία τέτοια, ε. Ναι, είχαμε μάθει, ναι, να κάνουμε. Βασικά, ξέρεις γιατί ο κόντ είναι εύκολος, ρε φίλε. Κάνει τον ανεμοστρόβιλο, βγάζει 5 hits εκεί μέσα και μέσα αυτά τα 5 hits εγώ πατάω το combo και έχεις μπει. Ναι, δηλαδή ξέρεις ότι θα γίνει αυτό. Ξέρεις ότι θα γίνει εκεί, δεν είναι, ξέρω εγώ, να το κάνεις στο ένα hit. Είναι πιο δύσκολο εκεί. Κάπου εδώ σε βάζω. Ναι. Και σε αρχίζει. Και παίρνω εγώ με τον Brian που τον θυμάμαι. Σου έκανε κάτι καλά combo αυτός ο Kiba. Ήταν πολύ καλός. Ναι. Ήταν αρκετά καλός. Βέβαια έκανε πολύ την ηλεκτρική γροθιά. Δηλαδή ως πάρα πολύ. Ναι. Ντούρια! 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 Όλη την ώρα, ναι. Εσύ εδώ ψαχνώ. Είμαι στη φάση εδώ, ναι, τι κάνει αυτό. Okay. Αυτό κάνει την πουνιά μπροστά. Προσπαθούσες να. Πάμε πίσω πάλι, τι κάνει αυτό. Αυτό κάνει μια κλωζιά μπροστά. Καλή φάση. Προσπαθούσες να μάθεις και το νι, το unblockable νι. Που τελικά δεν είναι και σε όλα unblockable από ό,τι είδαμε μετά από κάποια τέστινγκ που κάναμε μόνοι μας. Μαλάκα, δεν είναι. Δεν είναι. Μου φαίνεται πριν το 2013 ήταν unblockable. Νομίζω, όχι, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Αλλά είναι κάποιοι παίχτες που σ' αρέσουν εσένα τα σούλη, όπως Zangief και Hugo, που όταν κάνουν. Όταν τσαρτζάρουν την κίνησή τους, έχουν super armor. Και αυτό το super armor ούτε αυτή κίνηση το σπάει. Είναι απίστευτο. Εδώ πέρα μου φαίνεται. Εδώ σ' αλλάζω γιατί απλά είμαι στη φάση όπου στα μπάτσα να δοκιμάζω πράγματα. Και ο τύπος άρχιζε να φορτσάρει. Και μετά εγώ σε εκείνη τη φάση συνειδητοποιώ ότι έχω ζωή αρκετή. Μάλλον θα νικήσω μετά. Είμαι όπως κάνουν όλοι οι υπόλοιποι στο Silver Trek Staken. Όπου εντάξει, αυτό το πράγμα θέλω να σταματήσει. Θα ήθελα να γίνουν το official match. Τα οποία να μην βάζουν το καν το χρόνο, το βάζουν infinite. Ναι, αλλά έτσι πως πάμε και έτσι πως παίζουν όλοι, δεν θα τελειώνουν ποτέ οι μάχες. Καλά, δηλαδή, ισχύει, ναι, και γιατί... να το βγάλεις και να μην το βάλεις, οι μάχες δεν θα τελειώνουν ποτέ. Έτσι ώστε τα τουρνουά να κρατάνε για πάντα. Ο άλλος δηλαδή να κρατάει ζώνη. Να κρατάει ζώνη και να περιμένει ευκαιρία. Δεν είναι η κατάσταση αυτή, αλλά τι να κάνουμε, αυτό έχουμε. Αυτό έχουμε, αυτό θα παίξουμε. Αλλά... Λοιπόν, εδώ η άλλη έχει αργήσει τα πόξ όλη την ώρα. Υπάρχει το life lead εδώ πέρα. Σε κάποια φάση με πιάνει πολύ καλά. Θα το δούμε σε συνέχεια. Εσύ εδώ είσαι όλη την ώρα με τέτοια. Με roll. Αυτό που παρατήρησα γενικότερα είναι ότι η Capcom προσπάθησε να το ξανασπονσοράρει με αυτό το patch το 2013. Εγώ κατά την άποψή μου πρέπει να το παρατήσω το παιχνίδι γιατί δεν έχει άλλο μέλλον. Τι μέλλον θα έχει. Πες, να μπει στο Evo αυτό το καινούριο. Θα μπει στο Evo. Και το βλέπουμε με έφαγε. Εν τω μεταξύ προσπαθούσα να κάνω και row focus. δεν μπορούσα να το καταφέρω. Ναι, και ακόμη μια φορά εγώ δεν μπήκα μέσα. Βασικά καλύτερα γιατί με τον Brian δεν κατάφερα το Θεό μου. Και εδώ εγώ. Και εδώ είναι το πιο. Το πιο ό,τι να είναι μα. Εγώ παίρνω Jack Cross. Το έλεγα X. Ναι. Και το Street Fighter X Tekken το έλεγα είναι κανονικά Cross Tekken. Παίρνω ο Jack που δεν ξέρω καθόλου. Θυμάμαι, είχα δει κάτι κινήσεις που έκανε. Εγώ εδώ μεταξύ υποτίθεται ότι το ξέρω και το Lars. Καλά, μαλακίες. Anyway, θέλω να κάνω λίγο ένα comment σχετικά με αυτό που έλεγες πριν ότι δεν υπάρχει μέλλον για το τέτοιο. Κοίτα, θα συμφωνήσω μαζί σου ότι η απογοήτευση που φάγαμε με το που βγήκε το παιχνίδι ήταν δηλαδή πολύ μεγάλη. Και ακόμα χειρότερα γιατί το είχε κάνει τόσο hype η Capcom το παιχνίδι αυτό. Ως ένα παιχνίδι, δηλαδή τα πάντα.
αλλά έτσι όπως βγήκε και το είδαμε, δεν ήταν τόσο ωραία τα πράγματα. Εγώ πάντως θα πω αυτό και θα κλείσουμε εδώ την κουβέντα αυτή. Θέλω να δω, να το αναλύσω λίγο το πατσάκι που έχει βγει. Δεν το παρατάω ακόμα. Κοίτα, εννοείται θα ξανακάνουμε επεισόδιο με αυτό. Ελπίζω και βέβαια ότι με παίρνει καλά. Καλά, μιλάμε. Εντάξει, αυτό το κόμμα ήταν hype, εντάξει, κάτσε καλά. Εγώ περιμένω. Μακάρι να βρούμε παίχτες όταν ξανακάνουμε επεισόδιο. Στο ράνι δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Αλλά ναι, τώρα εγώ πιστεύω πρέπει να σταματήσει κάπου με αυτό. Τέλος πάντων, θα το αναλύσουμε όπως είπες. Εντάξει. Εδώ πέρα μπαίνεις εσύ. Εδώ μπαίνω εγώ και αρχίζω και κάνω τις μαλακίες. Που δεν ξέρω τίποτα. Υποθέτω το ξέρω. Ναι, 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 okay. Πήγα να κάνω ένα flip. Ένα Jaguar flip. Ένα Jaguar, ναι. Ναι, πήγα να κάνω ένα Jaguar που δεν ξέρω τίποτα. Αλλά το πέτυχε κανονικά το κομπάκι του εδώ, γεια σου. Ναι, όχι, το κάνει πολύ καλό εκεί. Εδώ μεταξύ, τώρα που θα αρχίσει. Εγώ είμαι σε φάση πρέπει να βγω. No. Εδώ νόμιζα πραγματικά θα χάναμε. Λέω ναι, θα πεθάνω. Δηλαδή, αυτό ήταν τεράστια ανατροπή που κάναμε. Όσοι έχουν δει το επεισόδιο, δεν λέω τι. Εδώ βλέπετε, κάνω ό,τι να είναι και πετυχαίνω. Εδώ έχει κάνει τη βόμβα που κάνει τέτοια ρε. Η Viper. Η Viper, ναι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ούτε και εγώ θυμάμαι. Χεράκια εδώ. Εδώ βασικά παίζεις πολύ καλά στην άποψη ότι παίζεις με βασικά πράγματα αλλά παίζεις με το range σου. Ναι. Δεν παίζεις με combo όπως παίζουν όλοι στο Street Fighter X Tekken. Παίζεις με το range σου. Και εδώ ήτανε, λέω, ότι πας κάνει συνέχεια την ηλεκτρική γροθιά. Λέω, δεν παίζει, κάτι θα κάνει, θα περιμένω ευκαιρία. Και αυτή σου περιέχει ένα range. Βασικά είναι full screen το range. Είναι τεράστιο, δηλαδή ο άλλος πήγε άμα κάνει χαντουγκέν, πάει το τρώει στην μάπα, πά! Ναι, πλάκα στην πλάκα, είναι full range. Γενικά αυτό. Θέλω πολύ να κάνουμε ξανά επεισόδιο. Εδώ κουνιέσαι λίγο παράξενα. Θέλω πολύ να κάνουμε επεισόδιο, μα κάνει να βγούμε παίχτες. Μόνο αυτό. Ναι, βασικά είναι λίγο αυτό το θέμα. Εκεί πήγες να κάνεις κάτι ωραίο. Βασικά νομίζω ότι θα μπορείς να ξανακάνεις ένα σωρό γενική. Anyway. Ήθελα να βρω ευκαιρία για να σε βγάλω. Ναι, δηλαδή ναι. Να σε βάλω ή σε κόμπο. Να με βάλεις, ναι, να κάνω κάτι. Αλλά όλοι ξέρουμε πώς θα τελειώσει αυτή η μάχη. Πολύ ένδοξα όμως. Αλλά θα τελειώσει μια χαρά. Εσύ δείχνει το τρίτο. Και γαμώ το κερατό μου στο ξαναλέω. Μόνο μια πουνίτσα έκανα εδώ. Τι στο διάολο. Λοιπόν, αυτό ήταν το commentary. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.